Καλώ ήρθατε πίσω στο κανάλι Τέριχα Τζιρεμία και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθεί. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και αν θε να μην χάνει επεισόδιο, μπε στην πλατφόρμα Ελεύθερο Plus. Εκεί είναι που ανεβαίνει η ολόκληρη έκδοση του Daily Show. Κάθε μέρα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε σωστά και ηθικά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε λίγο με πολιτική και δημοσκοπήσει. Τι συμβαίνει μετά τον Κασελάκι. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για κορονοϊό και ποια είναι τα νέα δεδομένα, απίστευτε καταστάσει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω αυτή τη στιγμή έχουν κορονοϊό, ενώ οι περισσότεροι εμβολιασμένοι. Για να είμαι και. να την πω και όλη την αλήθεια των πραγμάτων. Θα δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία και τι συμβαίνει στην Ελλάδα, μια πολύ καλή συσχέτιση. Αλλά και θα δούμε τα stories του Γιανακόπουλου που προκάλεσαν τρομερή σύγχυση στην αγαπηδάκη. Ξεκινάμε με το επεισόδιο. Δημοσκόπηση MRB. Προβάδισμα Γιανουδού αλλά και δυσαρέσκεια για τις φυσικές καταστροφές. Τώρα βγαίνουν σιγά σιγά νέες δημοσκοπήσεις, λες και είμαστε προεκλογικά, μιας και έχουμε νέο πρόεδρο στην αξιωματική αντιπολίτευση τον Στέφανο Κασελάκη, οπότε παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει. Μεγάλο προβάδισμα 16 ποσοστίων μονάδων. Καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για την τηλεόραση του Open. Παρεμπιπτόντω, σε μια εβδομάδα έχουμε εκλογέ. Εγώ προσπαθώ να βγάζω στο κανάλι Ελεύθερο επεισόδια podcasts ενώ συνεντεύξεις με άτομα που κατεβαίνουν και κυνηγάνε τις πρωτιέ στις εκάστοτε περιοχές τους δεν βγάζω μόνο άτομα από την Αθήνα ή την περιφέρεια κεντρική Μακεδονία, διότι μόνο σε αυτέ τι περιοχέ είναι που επίσημα ω Εθνικό Κόμμα Έλληνε έχουμε σχηματισμού. Του Δήμου του Κυριλίδη στην κεντρική Μακεδονία με το Μακεδονία μπροστά για περιφέρεια και φυσικά του Ηλία του Κασιδιάρη στον Δήμο Αθηναίων. Τώρα εδώ μιλάμε το Εθνικό Κόμμα Έλληνες για πρώτη φορά θα δείξει τα δόντια του, έτσι. Και σκέψου τι θα γινότανε και στις κανονικές της εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, αν κατέβαινε το Εθνικό Κόμμα Έλληνες και ο Ηλίας. Δημοσκόπηση MRB, λοιπόν. Νουδού 38%. Πρόσεξε το ενδιαφέρον εδώ. Και αυτό το αναλύσαμε και στο επεισόδιο νούμερο 3. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις, έχω δημιουργήσει ένα νέο κανάλι. Λέγεται The Great Greek Show είναι ένα νέο κανάλι στο YouTube, μπορείς να το ψάξεις, θα το βάλω στην περιγράφη από κάτω. Είναι ένα podcast με τρία άτομα, εμένα, τον Γιάννη τον Τζανί και τον Τάσο τον Μακρύδη και κάνουμε πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις όμως στα αγγλικά. Εάν ξέρεις αγγλικά, ψάξε The Great Greek Show πιο μετά και δες τα επεισόδια που έχουμε βγάλει είναι πάρα πολύ πολύ καλά. Μπορεί να βάλω πιο μετά ένα απόσπασμα, θα το, θα το δω στην πορεία αυτού του βίντεο. Σε εκείνο το επεισόδιο είπα το εξή: ότι κάτω από 38% η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να πάει σε τρίτο γύρο εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% σε αυτές τις εκλογές. Και έτσι πήρε το, τα μπόνους όλα των 50 εδρών και σχηματίστηκε η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι σχηματίστηκε η κυβέρνηση διότι δεν μπορούσε η χώρα να είναι σε κυβερνητική αστάθεια. Παρόλη την κυριαρχία του Μητσοτάκη από τον πρώτο γύρο των εκλογών, μα οδήγησε και σε επιπλέον κόστος στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έγιναν πολλά λάθη που κόστισαν στον ελληνικό λαό πολλά χρήματα, στα οποία η Νέα Δημοκρατία και οι ψηφοφόροι τη, οι ψεκασμένοι οι αληθινοί, οι ακροδεξιοί οι αληθινοί, δεν τα βλέπουν ή τα παραβλέπουν. Τώρα μα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από τι πυρκαγιέ και τι πλημμύρε είναι 38 μόλι τη Δηλαδή, μόνο, μόνο έχασε τρει ποσοστιαίε μονάδε. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερό στο 17,3%. Το Πασόκ για κάποιο λόγο παίρνει. Φυσικά το δεκανίκι τη Νέα Δημοκρατία είναι πάντα το Πασόκ και το εμφανίζουν παραπάνω. Το Κουκουέ παίρνει 9%. Αλλά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει, αλλά το Κουκουέ ανεβαίνει. Δηλαδή, το 3% που χάνει η Νέα Δημοκρατία το παίρνει το Κουκουέ και το Πασόκ. Πά παρακάτω, ελληνική λύση 7,3%. Ο Βελόπουλο τα πηγαίνει περίφημα. Πετάει ο Γάδαρο, πετάει και με το Σαμάρι. 50 έδρε, 50. Ψήφισε για το Εσουρού για διαγραφή χρεών. Εννοείται ο Βελόπουλο, όποτε το συμφέρει και μα κατηγορούσε ω σπαρτιάτε ενώ βάζω τώρα και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είτε εθνικό κόμμα Έλληνε ήταν ο Βελόπουλο θα μα κατηγορούσε ότι τα κάνουμε όλα για τα λεφτά και χρηματική επιχορήγηση. Τώρα που την κόψαν την επιχρηματική επιχορήγηση από του Σπαρτιάτες, ποιο το κάνει για τα λεφτά. Γιατί από την ελληνική λύση δεν την κόψανε. Η ελληνική λύση θα δώσει λεφτά στου πλημμυροπαθεί τη Θεσσαλία ή του πυρόπληκτου εκεί πάνω. Λοιπόν, κάποια στιγμή Παρακαλώ πολύ ε, να σταματήσει αυτό ο Έλληνα στον πατριωτικό χώρο να τρώει τον παπά. Αν δεν σταματήσει, θα έχει τα αντίστοιχα αποτέλεσματα. Δεν μα πειράζει αυτό. Φυσικά η Ελλάδα καταστρέφεται γιατί έχουμε αυτού του βουλευτέ. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Κόμμα νίκη. 3,9%. Σπαρτιάτε πεσμένοι. 3,3%. Φυσιολογικό να προσέχανε. Πλαίσιο ελευθερία 2,9, άλλο 3,4. Ο βαρφάκι τώρα που ψηφίζουν οι απόδημοι θα ανέβει. Αυτά είναι τα νούμερα. Τι λένε για την εκλογή Κασελάκη. 48,3% απαντά πω αποτελεί αρνητική εξέλιξη η εκλογή του Κασελάκη. Ενώ το 34% απο, απαντά πω αποτελεί θετική εξέλιξη. Προφανώ προφανώς, η MRB, γιατί αυτό είναι δημοσκόπηση MRB. Άμα λένε το 34% λέει ότι είναι θετική εξέλιξη Κασελάκη. Προφανώ, αφού θέλει να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ο ρόλο του. Από τη CIA η κατευθείαν βαλτό. Γι' αυτό και είναι ανάχωμα ο Κασελάκη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και δεν είναι από οικογενειοκρατία. Κασελάκη, δεν το ήξερε αυτό το επίθετο. Πρώτη φορά το μάθες, τον έβγαλε πρώτο. Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Γι' αυτό και τον έχει βάλει σε ΑΕΟ σαν ανάχωμα για να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι βαλτό, φυτευτό ο άνθρωπο. Αλλά εδώ σου λέει η δημοσκόπηση ότι το 34,2% που απαντά ότι είναι θετική εξέλιξη ε, στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση και ότι δεν σε θορυβεί το ότι μπήκε ένα φυτευτό που δεν τον ήξερε κανένα. Δεν μα ενοχλεί τι νέου Δημοκράτε. Δεν μα ενοχλεί αυτό εμά του Νεο Δημοκράτε. Δεν μα ενδιαφέρει. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορούμε να την καταστρέψουμε του Ζέου. Εμείς οι γαλαζέοι όμως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το κόμμα της καρδιάς μας που τα έχει πάει περίφημα. Μία φορά στα 16.000 χρόνια έρχονται πλημμύρες. Στην Ελλάδα δεν είναι κάπως έτσι όπως τα λένε οι επιστήμονες. Στην Ελλάδα έχουμε δικού, δική μας επιστήμη, τη φτιάχνουμε εμείς την επιστήμη, πρωτοπορούμε στις 20 μέρες. Το 16.000 κάνει μια έκπτωση ρε φίλε. Και το 34% των νεοδημοκρατών λέει ότι είναι θετική εξέλιξη. Αυτό το 34% όμως Δείχνουν αυτοί εδώ στην MRB ότι αυτό είναι το κοινό του. Ότι το 34% που παίρνουν είναι καθαροί νεοδημοκράτε. Δεν είναι δεξιοί, είναι νεοδημοκράτε. Είναι νέα ράτσα. Λοιπόν, θα βάλω την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, γιατί θέλω καιρό να μάθω τι κάνει ο Κωνσταντίνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν είναι πλέον κλασικά αριστερό κόμμα. Όπω άλλωστε και η ΝΟΔΟΥ δεν είναι πια δεξιό αφότερα αποτελούν ιδεολογικά παραρτήματα των US Democrats, άψογη τοποθέτηση, και εκφράζουν το προοδευτικό, woke, φιλελεύθερο κέντρο. Ή να μα ρωτάνε, με τους δεξιούς σε αυτή τη χώρα τι θα γίνει. Για να δω, για να δω, για να δω, για να τοποθέτηση. Καλή σας μέρα, πώς είστε. Καλή μέρα, καλά. Λοιπόν, βάλτε λίγο τον ήχο να τον ακούμε καλά τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο μου, εσύ σαν νέος άνθρωπος φαντάζομαι ότι έχει χαρεί με την εκλογή ενός νέου ανθρώπου, ας πούμε, Φαίρελπι και τα λοιπά, στην εξουσία, στην ηγεσία συγγνώμη, του, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι? Πετάω. Δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν έχω χάσει τον ύπνο μου από τη χαρά μου. <ΣΣ> ε, δεν μπορώ να κλείσω μάτι από τον ενθουσιασμό μου η προοπτική Μήπω συχόρα... πα και εσύ σαν τον Αντώνα τώρα πάλι που είναι και με τον Νέο Κόμμα. μήπω πα και εσύ ΣΥΡΙΖΑ να τον ε, έτσι, να του πει θα σε πάρει Ο Αντώνα ο έξυπνο τη Νέα Δημοκρατία πήγε εκεί πέρα στον προοδευτικό τον, τον Τζίπρα, του βγήκε κασελάκι, δεν πειράζει, σου λέει ούτω ή άλλω και εγώ δεξίω ήμουν, αλλά τα βρούμε στο κέντρο. Δεν θέλω στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κατέβει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ναι, κοίτα, Γιώργο, εγώ διαχρονικά πληρώνω και τη συνέπειά μου. Μεταξύ άλλων. Οπότε αυτό ούτε στις φες Για πες μου θα τώρα για το, το εντάξω. Τι συνομιλήσετε. Στη Ρώμη έχει κανένα σπίτι. Επειδή είδα ότι έχετε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό πιο πριν. Εκεί δίπλα Στη Ρώμη δεν ξέρω αν έχει ο Δεν νομίζω. Εμείς... Να βλέπει το Κολοσσέο. Ναι, όχι. Εμείς δείξαμε ε, το σπίτι ε, αυτό το εξοχικό έξω από τη Νέα Υόρκη. Το διαμέρισμα που νοικιάζει στη Νέα Υόρκη με το τον σύντροφο του Τάιλερ και ένα διαμέρισμα που νοικιάζει στο Μαϊάμι κάποια στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι το λεγόμενο φαινόμενο Κασελάκη, που δεν είναι φαινόμενο, είναι κατασκεύασμα. Κωνσταντίνε, ναι. εσύ, που είναι είσαι άνθρωπος, άνθρωπος, άνθρωπος. Συγγνώμη, συγγνώμη, εσύ που είσαι άνθρωπο ναι. πραγματικά τη ελεύθερη οικονομία, όπω λέμε. Που η ελεύθερη οικονομία είναι. Εντύμωσε εγώ και εσύ. Δεν να το πω. εγώ και εσύ. Καπιταλιστή. Μπράβο. Όπω και λέει και ο Άδωνο Γεωργιάτη. Ω. Oh, Μπογδάνο κάνει μπάσιμο εδώ πέρα. Καπιταλιστή λέει. Εφθαρσό. Εντύμωσε εγώ και εσύ. Χωρί να πατάμε επιπτωμάτων. Ε, επιλέγουμε μια δουλειά, προσπαθούμε για το καλύτερο και όποιο είναι πιο μάγκας και, και πιο είναι πιο βγάζει περισσότερα λεφτά γιατί λοιπόν να μας Ένα κάνει εντύπωση ότι ο Κασελάκης έβγαλε λεφτά και έχει καλά δεν πειράζουν τα λεφτά του Κασελάκη με γιατί με η χαρά του μακάρι να τα έχει βγάλει με την αξία του αυτό που πειράζει με τον Κασελάκη είναι ότι ήταν ένα ανύπαρκτο πουθενά που δεν ξέρει τι έχει συμβεί στην Κύπρο και δεν έχει πάει στρατό και έχει ψεύτικο βιογραφικό. Καλή μου άνθρωποι. Αν εμένα υπάλληλο ερχόταν και μου δίνει ψεύτικο βιογραφικό και το μάθαινα την επόμενη μέρα δρόμο. Apparently στην Ελλάδα, αν δίνει ψεύτικο βιογραφικό, σε κάνουν αρχηγό κόμματο. Α, ο Βελόπουλο, α πούμε, έχει ψεύτικο βιογραφικό και είναι αρχηγό κόμματο. Δεν ξέρω. Ρωτήστε τον, έτσι νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι το πτυχίο που έχει δεν είναι για τόσο αληθινό. Αλλά μπορεί και να είναι. Διάνοια, δεν ξέρω. <φου> <φου> Τέλο πάντων. Ο Κασελάκη εγγυημένα έχει πει ψέματα για το βιογραφικό του και τον κάνει αρχηγό κόμματο. Ο άλλο είναι δάσκαλο. Εντάξει, ο τη νίκη είναι δάσκαλο. Ε, να μην ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Άστο. Αλλά κάποια στιγμή στην Ελλάδα το βιογραφικό θα πρέπει να παίξει στην πολιτική. Δεν γίνεται ο πρώην Υπουργό Εργασία, ο Χατζηδάκη, νυν Υπουργό Οικονομικών. Ρε να μην έχει ούτε ένα αίσθημα στη ζωή του. Σαν αυτήν την, 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 Εβραία που πέθανε, την, την Γερουσιάστρια που πέθανε σήμερα, 90 ετών και είναι τα τελευταία 50 χρόνια μέσα στη Γερουσία. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Ναι. Σε ένα περιβάλλον όπου το κράτος διασφαλίζει ίσους κανόνες για όλους και τους διαφυλάσσει. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν μεγαλούργησε διάλεσμα, και άντισε αν... οικονομικά. Ο κύριο Κασελάκης μεγαλούργησε και οικονομικά στην Αμερική, όπου γνωρίζουμε όλοι ναι. όσοι έχουμε κάνει και τρία ταξίδια, ότι είναι μια χώρα ευκαιριών. Χωρί αυτό που γίνεται εδώ ένα να βγάλει το μάτι ο του κ. άλλου. Ο Ικανό πάει μπροστά. Βγάζει εύκολα λεφτά στα μέσα. Ο κύριο Κασελάκη ευτυχώ ξεκινώνει τη φυσιογνωμία τη λεγόμενη σύγχρονη αριστερά. Ο κύριο Κασελάκη θα είναι φτωχό. Γιατί ο αριστερό δεν αυτό φτωχό, Ρε Κωνσταντίνο. ο, ο αριστερό Γιατί πρέπει να είναι φτωχό. Ποιο το λέει αυτό, δεν πρέπει να είναι φτωχό. Θα πρέπει όμω, άμα είναι ελίτ, διότι αυτή είναι η λέξη για τον Στέφανο Κασελάκη, Elite. Τα καλύτερα σχολεία, οι καλύτερε συνθήκε. Πολύ ικανό βεβαίω ο ίδιο και μπράβο του για ό,τι έχει κάνει, όμως ελίτ. Δεν μπορεί αυτή η αριστερά να λέει φάτε τους πλουσίους, όμως αυτή η αριστερά έχει ούτως ή άλλο Δεν το έχω ακούσει τέντα. εγώ από το κασελάκι, το φάτε τους πλουσίους δεν το έχω ακούσει εγώ από το κασελάκι. Εγώ... Ρε φίλε δεν το έχει ακούσει από τον κασελάκι βλακαλιάγκα, αλλά όλη του τη ζωή η αριστερή αυτό το πράγμα ήτανε. Να σπάσουμε τα αυτοκίνητα που πήρε ο άλλος με το αίμα του, που τα βγάλε τα λεφτά με τον κόπο του, να κοιτάξουμε πως να του κάνουμε ζημιά, να του σπάσουμε την τζαμαρία, να κοιτάξουμε να κάνουμε δολιοφθορά. Να τον δίνουμε αμαλάχη κιόλα. Να κάνουμε ένα συνδικαλισμό, ένα union, για να του καταστρέψουμε την επιχείρηση. Πάντα οι κομμουνιστέ ζητάνε τα λεφτά των καπιταλιστών στο τέλο τη ημέρα. Δεν είπαμε για τον Κασελάκη. Μην τον, τον ενοχλήσουμε τον Κασελάκη. Δεν είπαμε τίποτα. Και απορώ πω ο Μπογδάνο δεν τον κάνει πιο χοντρομπάσιμο εδώ. Πε μου εσύ από κάτω στα σχόλια την τοποθέτηση του Μπογδάνου. Λέει δεν θα πάει με τον Κασελάκη, με την καμία. Παρό, παρόλο που και οι δύο είναι καπιταλιστέ. Δικαιοσύνη δίκαια διανομή πλούτου, τέτοια πράγματα. Κράτος. Κοινωνικό κράτο, εγώ αυτά έχω ακούσει. Και να σα πω και κάτι. Ο. Και ο Μητσοτάκη έχει σπουδάσει. Αμερικανό τραφή είναι και ο Μητσοτάκη, ο Κυριάκο. Στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Και ο Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν αριστερό. Έτσι, στι Ηνωμένε Πολιτείε έχει σπουδάσει. Και αξιολογήθηκαν από το λαό και πήγαν Ξέρει ότι προσπαθούν να σκιαγραφήσουν ότι ο Κασελάκη είναι ο Ανδρέα Παπανδρέου. <laughs> θα σηκωθεί ο Παπανδρέου από τον τάφο και θα του κυνηγάει με τι πέτρε. Θα σηκώνεται η τρίχα των παππούδων που βλέπουν τώρα. Και ψηφίζουν Παπανδρέου Δαγκωτό. Και όταν έγραψα στο Twitter μου, όταν ο Κασελάκης θα βγει πρωθυπουργό, εσύ, Νατσιέ και Αποστολάκη και όλο το αλυταριό που έχετε μαζέψει τη Μασονίας μέσα στο κόμμα Νίκη, και εσύ, πλεύση ελευθερία, θα καταλάβετε τι ψηφίσατε με το να μπουν και να ψηφίζουν οι Έλληνε του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι συμβαίνει εδώ και δεν στηρίζουν. Τεστάρω το ποιοι στηρίζουν οικονομικά την προσπάθεια του ελεύθερο πλά και δεν είναι οι Έλληνε του εξωτερικού. Πόσο σε ενδιαφέρονται. Είναι ένα στου δέκα. Ενώ βλέπουν και βγάζουν πιο πολλά λεφτά γιατί να έρθουν να στηρίξουν. Αλλά μπορώ να πω ότι κάποιοι Έλληνε του εξωτερικού δώσαν αρκετά χρήματα για τι δωρεέ. Και παρεμπιπτόντω να πω ότι θα κατέβω στην καρδίτσα στι εκλογέ μια μέρα πριν και θα Δώσω τα χρήματα όλα, θα υπάρχει βίντεο, δεν θέλω ούτε ευρώ να βλέπω από αυτά τα λεφτά. Θέλω να, να φύγουν όλα από πάνω μου, να πάνε στα σωστά άτομα που τα χρειάζονται, να το βγάλω σε βίντεο, να κόψω τις αποδείξεις και να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Μεγάλος μπελάς. Όμως έρχεται το βίντεο γιατί θέλω να είμαι τίμιος και 100% διαφανής. Τοποθέτηση Μπογδάνου αυτή ήταν τέλος χρόνου τώρα.

η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να βοηθήσει την Ουκρανία και αυτόν τον άσχημο πόλεμο για να πεθαίνουν Ουκρανοί και Ρώσοι, αντί να επενδύσει πίσω στη χώρα. Όσοι βοηθούν την Ουκρανία έχουν εμπάργκο από τη Ρωσία και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Και ο Πούτιν είχε δείξει ακριβώς πώς γίνεται ο χειρισμός των καυσίμων και τι συμβαίνει. Και πόσο άσχημη είναι η κατάσταση με τα καύσιμα από το κλέψιμο. Ο Μιτσοτάκη δεν μειώνει. Αντί να μειώσει τα καύσιμα, τα είδη, το ΦΠΑ, τα είδη πρώτη ανάγκη και είδη διατροφή, δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τον Έλληνα ο Μητσοτάκης. Μόνο ενδιαφέρεται στο να αυξήσει το χρέο επί του ΑΕΠ που είναι 228%. Έχει ανέβει 3% μέσα σε 5 μήνε. Το κυβερνητικό χρέο τη Ελλάδο επί του ΑΕΠ έχει ανέβει. Ήταν 225%, είναι 228-229% αυτή τη στιγμή. Και η Τουρκία αντίστοιχα το έχει μειώσει. Από 50% έχει πέσει 47%. Χρέο επί του ΑΕΠ, δηλαδή, πόσο χρωστάει με το τι παράγει. Και όλοι στηρίζουν την Ουκρανία για να έχουν αυξημένη ενέργεια και καταστροφή, και επιστηστική κρίση, και πληθωρισμό και αυξημένα επιτόκια. Θα δώσει 9 δισεκατομμύρια ο ρουντό στην Ουκρανία. Αν ο Πούτιν κερδίσει τον το πόλεμο, τα 9 δισεκατομμύρια θα φανούν τίποτα μπροστά στο, στη δικτατορία που θα επιβάλλει ο Πούτιν σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσα χρόνια που ο Πούτιν παρήχε με τους αγωγούς Nord Stream και όλη τη Δύση με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο Πούτιν ήταν ο κακός, ζούσε άσχημα, ο, ο πολίτης του πλανήτη γη. Ή τα πηγαίναν περίφημα. Αυτό μας αξίζει όμως σε άλλα νέα. Η ντροπή της Ελλάδας. Μόλις πέντε από τα εβδομήντα ελικόπτερα επιθετικής πεντε απο τα 70 διασώθηκαν στο Στεφανοβίκιο. Το ΓΕΣ παραδέχτηκε την ολική καταστροφή ελικοπτέρων, στέλνει τα αμερικάνικα ελικόπτερα στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Αυτό. Τι ακριβώ είναι. Το διάβασα το πρωί, το ξαναδιάβασα. Λέω: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Έψαχνα το φλόρο να δω που είναι. Βέβαια, αυτό είναι γεθά. Δεν είναι γε. Yes. Έψαχνα να βρω κάποια επίσημα ανακοίνωση. Μόνο σε αυτό το site το βρήκα. Ολική καταστροφή Στεφανοβίκιου ω βάση ελικοπτέρων του ελληνικού στρατού και πολλών εναέριων μέσων εντό αυτού λόγω τη απαράδεκτη αδράνεια έγκαιρη μεταφορά του, ενώ γνώριζαν το επερχόμενο κακό αλλά και στην παραδοχή ότι δεν πρόκειται να επα... επαναχρησιμοποιηθεί το... στο ορατό μέλλον ως βάση ελικοπτέρων προχώρησε το ΓΕΣ. Yes. Μιλάμε για την πλήρη καταστροφή του στεφανοβίκιου ως βάση ελικοπτέρων στην Ελλάδα. Όλα τα ελικόπτερα εντό αυτού είναι ασφαλή. Στέλνει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Αλεξάνδρας η τα ελικόπτερα τρίτη ταξιαρχία αεροπορία στρατού των ΗΠΑ που θα έρχονταν τον Οκτώβριο για συνεκπαίδευση. Κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί φυσικά σε ό,τι αφορά τον χρόνο άφηξη. Αν έρθουν τα Αμερικάνικα, θα έρθουν στην καλύτερη περίπτωση το Νοέμβριο. Ε, αυτό εδώ πόσο σου φαίνεται εσένα και η βολιώτη Νεοδημοκράτη. Φυσιολογικό. Τα πάει καλά ο ελληνικό στρατό. Τα πάει καλά ο Δένδια. Τα πάει καλά ο Χίψι τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ναι. Ο Τούρκο πώ τα πάει. Σου είπα πριν ότι το κυβερνητικό του χρέο επί του ΑΕΠ, παρόλο που έχει ψηλά επιτόκια και τα μείωσε κιόλα, νομίζω, δανεισμού έπεσε. Ξεκινάει ο Τρίση, λέει, με Ισραήλ ο Ερντογάν. Τεράστια ήττα για Ελλάδα. Θα φτιάξουν και εγώ προ την Ευρώπη. Πάλι η Ελλάδα μείνει εκτό. Congratulations to all the teams competing in Technofest. Thank you, President Erdogan, for the invitation. Elon Musk. Ο κάτοχος του Twitter, Elon Musk, και ο πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη Γη, κάνει τον Ερντογάν tag σε post του. technofest the largest aviation and technology festival around the world is opening its <laughs> doors to all engineers researchers and scientists who are enthusiastic about innovation and development TECHNOFEST yeah. presents the technologies developed by the contestants to the world and give the participants the chance to meet with corporate firms and investors. Participants from all age groups can find a field that addresses them in TECHNOFEST. The exhibition of and military equipment is in Turkey. σε συνεργασία με Ερντογάν και Elon Musk. Ρε φίλε, είμαι εθνικό καπιταλιστής. δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Ξέρω ότι ο Elon Musk παίζει παιχνίδι. Συναντήθηκε και με τον Ερντογάν. Θα συναντιέται και με τον καθένα. Πόσο καλή ήταν η Ελλάδα με τον Παπαδόπουλο. Ήμασταν πρώτοι, του χορεύαμε στο ταψί. Και πώ έχει ξεπέσει έτσι η Ελλάδα. Και εγώ γιατί να ασχοληθώ με αυτή τη χώρα. Εξήγησέ μου ένα πράγμα. Χωρί πλάκα. Εξήγησέ μου γιατί εγώ να ασχοληθώ με αυτή τη χώρα. Για ποιο λόγο έχει νόημα αυτή η χώρα, για ποιο λόγο αυτή η χώρα, καταρχά απορώ πω η Ελλάδα έχει τα σύνορά τη μεταξύ μα τώρα. Πραγματικά απορώ πω αυτή η χώρα έχει κρατήσει τα σύνορα. Αν μπουν τώρα οι Τούρκοι, είναι game over. Ο φλόρο είναι άχρηστο. Είναι game over. Δεν έχουμε βάση στην Αχιάλο και στο Στεφανοβίκιο. Το μόνο που μα κρατάει είναι το ΝΑΤΟ και το ότι έχουμε στήσει μπίπ στου Αμερικανού. Τίποτα άλλο και που αν θα κάνουν μπάσιμο οι Τούρκοι όπως έγινε στο Αζερμπαϊτζάν βασικά στην Αρμενία τελείωσε και θα κάνουν και το μόνο που μας κρατά φυσικά είναι ο κύριο ημών είναι ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν έχει κάτι άλλο να κρατάει για την Ελλάδα που πάμε ρε παιδιά Technofest, empowered by Dreamer, Research and Creator Youth Pioneer technologic developments, attracts numerous visitors every year with events such as flight shows and planetarium in the festival area. The contestants participating in TechnoFest will get monetary awards as well as different opportunities such as material support, transportation, accommodation, internship and corporate training. Are you ready to guide the technology of the future? Digital technologies in industry. Rocket. Technology for humanity. Model satellite. Educational technologies. Unmanned Underwater Systems Efficiency Challenge Apply TechnoFest with your team or individual and get the chance to compete against competitors from various countries around the world. TechnoFest, the first and only festival whose feet do not touch the ground, is waiting for your applications. Game over. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλο του. Αν θεωρήσω ότι είναι σωστό ηθικό, γράψου στην πλατφόρμα Ελεύθερο Plus. Έχει και το δωρεάν κομμάτι αυτή η κοινότητα. Έχει και το επιπληρωμή. Είναι μόνο 8 ευρώ το μήνα. Εκεί θα λαμβάνει και αυτό το βίντεο σε μορφή βίντεο, αλλά ολόκληρο. Τώρα δηλαδή σταματά για το YouTube, αλλά για εκεί μέσα θα συνεχιστεί. Γιατί έχω και άλλο υλικό να βγάλω. Έτσι γίνεται κάθε φορά σε όλα αυτά τα 18 επεισόδια που έχω βγάλει από την αρχή αυτή τη σεζόν. Και έχει πληροφορίε τι οποίε και δεν μπορώ να πω δημόσια και δεν μπορώ να δείξω δημόσια και που μπορούν να σε βοηθήσουν με οικονομικά και με χίλια δυο στη ζωή σου. Γενικά, αυτό που προσπαθώ να κάνω με το ελεύθερο πλάσμα αυτή την πλατφόρμα είναι ο καταναλωτή να βλέπει μόνο το δικό μου show, γιατί έχω τι οικονομικέ και τι πολιτικέ. Γνώσει για να στηρίξω ένα τέτοιο show είναι μοναδικό. Κανονικά θα πρέπει η τηλεόραση να πληρώνει το λιγότερο 15.000 ευρώ το μήνα για να έχει τα δικά μου βίντεο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε από το μηδέν καπιταλιστικά με αυτά τα 60 άτομα που δίνουν τα 8 ευρώ το μήνα. Σκέψου το να το κάνεις κάποια στιγμή. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά 8 ευρώ τις 30 μέρες για τα 4-4-16, το λιγότερο 16 βίντεο που ανεβάζω και το λιγότερο 16 ηχητικά που ανεβάζω και την παραγωγή του DTC και την παραγωγή του Ελεύθερος και την παραγωγή του Πατριωτικό είναι, ξέρω ότι τα 8 ευρώ δεν ταξίζουν το μήνα όλα αυτά παρόλα αυτά σκέψου κάποια στιγμή να μου κάνεις εμένα δώρο και όχι στον εαυτό σου, κάνεις εμένα αυτό το δώρο και μπε μέσα σε αυτήν την κοινότητα, ούτως ή άλλως βλέπεις ότι το YouTube όσο θα περνάει ο καιρός θα χειροτερεύει. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Αυτό ήταν το επεισόδιο για το Daily Show εδώ στο δωρεάν YouTube. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, θα έρθει και επόμενο και την Κυριακή θα έχω podcast με τον Δήμο Κυριλίδη υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το επεισόδιο γιατί πρέπει όλοι να το δουν και να το κοινοποιήσουν όλοι οι πατριώτες εθνικιστές πρέπει να είναι εκεί και να το δουν μέχρι τέλους και να το κοινοποιήσουν γιατί έτσι είναι οι που οι πατριώτες εθνικιστές μπορούν και μάχονται. Και είμαστε μαζί σε αυτό. Εμείς λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο αύριο. Να είσαι καλά. Για χαρά.